Ναι, είναι σαν τα άλογα έτσι. Άμα κάνει έτσι το βλέβαρο της και η τρέμη, θα φύγουν από εδώ κλωστές. Δηλαδή, κοίτα τα μάτια μου εμένα. Τακ, 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 τακ. Ραπτόπουλε, κάνεις μεγάλο λάθος στην ερμηνεία της δήλωσης Τσιόδρα ότι ο κορονοϊός είναι ήπιος στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αλλά στη μειονότητα που νοσεί βαριά, συνήθως άτομα ευπαθών ομάδων, υπάρχει τεράστιο ποσοστό θνησιμότητας. Οι ίδιοι πεθαίναν και παλιά. Ίδια νούμερα θανάτων είχαμε και παλιά. Απλά τότε δεν έβγαινε, να πούμε, η Στάι και η Τρέμη και ο Μπέζος. Παιδιά, αυτό που με εκνευρίζει πολύ είναι ότι ο Μπέζος, ο Μέζος, ο Παπαδόπουλος που είναι 65 χρονών και λέει οι γέροντες να μείνουν μέσα ενώ είναι αυτός 65 χρονών. Δηλαδή, ρε πούστη, με ένα νεφρό έχεις μείνει, έκανες καρκίνο. Να ζήσεις 500 χρόνια, ρε πούστη. Να ζήσεις. Να πεθάνεις πιο πολλά χρόνια από τον Πατακό. Λες τον άλλον γέρο, εσύ με ένα νεφρό, ρε φίλε, 65 χρονών. Πώς το λες γέρο, ρε φίλε, τον άλλον εσύ. Οι άλλοι από τις πλαστικές, η Στάι και η Τρέμη, δεν μπορούν να κάνουν τα μάτια τους δεξιά. Αυτές δεν είναι στην ευπαθή ομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα περάσουν, είναι σαν τα άλογα έτσι. Περπατάνε έτσι. Τους κρατάνε τα ψώνια άλλοι. Δηλαδή, άμα έρθει ένα σκύλος από κάτω να κατουρίσει, δεν το δει Στάι. Η Στάι, άμα κάνει έτσι το βλέβαρο της και η Τρέμη, θα φύγουν από εδώ κλωστές. Δηλαδή, κοίτα τα μάτια μου εμένα. Τακ, 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 τακ. Τα κάνω εγώ. Τα βλέπεις. Τακ, 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 τακ. Για βάλ τη Στάι και την Τρέμη να κάνουν το μάτι έτσι, 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 έτσι. Θα αρχίσουν να φεύγουν κλωστές, ράματα, σιλικόνες, σπουτάνας. Ο τρόπος με τον κορονοϊό θα είναι πολύ μικρότερος από ότι άμα κάνουν τα μάτια είστε τακ, 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 τακ. Τακ, 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 τακ. Πατ, πατ, αρχίζουν να φεύγουν. Κλωστές από εδώ, κλωστές από εκεί. Μου θύμισες το ρόμποκοπ όταν τον ξαναβάλαν στην πρίζα, ρε φίλε. Μαλάκα, ναι. Πώς έκαναν τα μάτια. Το ρόμποκοπ όταν τον ξανασυνδέσαν στην πρίζα. Και λέει η Τρέμη. Του βάζαν τις εντολές μέσα και πηγαίναν τα μάτια έτσι. Και λέει η Τρέμη, πρέπει εμείς οι νεότεροι, λέει τους μεγάλους, λέει. Μπορεί Ρουφιάνα, 69 χρονών, γαμώ το πελάτη. Ο Παπαδόπουλος, πώς είναι ο Παπαδόπουλος? Παπαδόπουλος είναι το 55 γεννημένος με τον Γκούι μαζί, 65 χρονών, με τον Τσιφόπουλο. Και εσείς οι γιαγιάδες και οι παππούδες, λέει. Έχει κάνει εγχείρηση καρκίνου στο νεφρό, γλίτωσε ο άνθρωπος τελευταία στιγμή. Γερός δεν είναι ο άνθρωπος, δεν λέτε τίποτα. 65 χρονών, οι παππούδες να μείνουν μέσα. Ρε πούστη, μείνε κλειδό σου. Κλειδό σου. Κλειδό σου, αμπαρό σου. Χαμούρε θα πούμε. Άτε να χαθείτε από εκεί ο Μπέζος, ο αχώνευτος. Πιο αχώνευτο άντρα, ρε πούστη, δεν έχω δει στη ζωή μου τον Μπέζο. Φίλε, έβγαλε φωτογραφία. Πιο αποτυχημένο μένω σπίτι από αυτό με τον Μπέζο δεν υπάρχει. Πιο αποτυχημένο μείνετε σπίτι που λένε σποτάκι από αυτό με τον Μπέζο. Αυτό τον αντιπαθητικό τον Μπέζο βρήκατε. Αυτό το λέσει να πούμε τη ηθοποιία. Και τον άλλο τον Ατάλαντο, αυτοί είναι οι ηθοποιοί Έλληνες, ρε. Ρε Αβρικολακιάς ο Παπαγιανόπουλος, ρε. Ο Φωτόπουλος, ο Αυλονίτης, ο Σταυρίδης, ρε. Θα βρικολακιάσουνε, ρε. Έχετε τρελά αθήρα, αυτή είναι η ηθοποιή, να πούμε. Ο λογοθετής. Μου έστειλε και ένα μήνυμα ο φίλος μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του λογοθετήδη, ρε. Μου έστειλε και ένα μήνυμα ο φίλος μου.